κεντρικός στόχος σε σχέση με τα υποκείμενα εκείνα, με εκείνες τις κοινωνικές ομάδες δηλαδή, οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Κεντρικός στόχος λοιπόν κατέχει ενίσχυση των στρωμάτων και τα οποία πλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Αναφέρομαι σε δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, σε νέους επιστήμονες, νέους επαγγελματίες, νέους αυταπασχολούμενους, οι οποίοι πραγματικά είδαν την δραστηριότητά τους να συρρυκνώνεται, το εισόδημά τους να μειώνεται και πρέπει σε αυτούς ειδικά τους, σε αυτά ειδικά τα στρώματα, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα της νέας περίοδου. Με αυτή την έννοια αποτελεί βασική πρώτη στην προτεραιότητα για εμάς η ανάσχεση της τάσης φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ήδη τα προγράμματα τα οποία έχουμε προδημοσιεύσει έχουν αυτή τη λογική, να ενισχύσουν δηλαδή νέους επιστήμονες, νέους αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς στους οποίους έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικές γνώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, εξόδης του ελληνικού κράτους μάλιστα. Η ανάσχεση λοιπόν του λεγόμενου brain drain είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα. Και βεβαίως η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο σύνολό της. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία είναι η κατεξοχήν οικονομία η οποία στηρίζεται σε μικρομεσαίες δομές, σε μικρομεσαία σχήματα. Μικρά μάλλον, αν τα δούμε σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μεγέθη. Άρα εκεί επανέρχεται βεβαίως και το ζήτημα τη συνένωση των δυνάμεων, των συνεργειών και της δημιουργίας δράσεων οι οποίες θα έχουν ως στόχο να δώσουν κίνητρα και να ενισχύσουν τα συμμετοχικά συνεταιριστικά σχήματα. Αυτή, αν θέλετε, είναι μια πολύ αδρή σχεδιαγράφηση των βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περίοδου. Πέρα όμως από το ζήτημα του περιεχομένου των προγραμμάτων και των υποκειμένων εκείνων τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα ίσως εξίσου σημαντικό, το οποίο πολλές φορές αντιμετωπίζεται με μια διοικητική, διαχειριστική λογική, αλλά υποκρύπτει πολύ ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, είναι το ζήτημα της λειτουργίας και των διαδικασιών του ίδιου του αυτού που ονομάζουμε σύστημα ΕΣΠΑ. Ποια είναι δηλαδή τα κριτήρια εκπόνησης των δράσεων, ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης, μέσω ποιας μεθοδολογίας επιλέγονται οι δικαιούχοι, πώς γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων, πώς γίνεται το έλεγχος αυτών και βεβαίως πώς γίνεται η χρηματοδότηση και πώς διευκολύνονται οι δικαιούχοι στο να βρουν τους απαραίτητους πόρους πέραν των πόρων των διαθροτικών ταμείων για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Σε αυτή την λογική, εμείς με τα νέα προγράμματα εισάγουμε κάποιες καινοτομίες οι οποίες θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και στόχο έχουν ακριβώς το να αντιμετωπίσουν μια παθογένεια του συστήματος ΕΣΠΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια, η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα το να αρθεί και να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Η παθογένεια αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι το σύστημα ΕΣΠΑ για πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπιζόταν ως ένα κλειστό κέλυφος, στο οποίο πρόσβαση είχαν μόνο οι λίγοι, οι δήμονες, αυτοί που είχαν πρόσβαση στην πληροφορία, στη γνώση, η οποία ειδικά στο ΕΣΠΑ αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο πλούτο και έχει πολύ μεγάλη αξία. Εμείς λοιπόν μέσα αυτών των καινοτομιών προσπαθούμε να ανοίξουμε τη διαδικασία, προσπαθούμε να δώσουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος σε όλους αυτούς τους οποίους ανέφερα πριν, οι οποίοι ηρίστο επαρόδο είναι τα στρώματα εκείνα τα οποία πλήγησαν περισσότερο από την κρίση και είναι τα στρώματα, και αυτό βεβαίως δεν είναι τυχαίο, εκείνα. Τα οποία δεν είχαν πρόσβαση στην χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων διεθνωτικών ταμείων. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες πρόσβασης αυτών των στρωμάτων, εισάγουμε μια σειρά από καινοτομίες, τις οποίες αναλυτικά θα τις παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα μαζί με τα νέα προγράμματα. Θα αναφέρω μόνο, για να μην καταχραστώ και το χρόνο, τους άξονες στους οποίους κινούνται αυτές οι παρεμβάσεις. Μείωση λοιπόν του χρόνου και του κόστου υποβολής προτάσεων από τους επενδυτές. Εδώ πλέον ο επενδυτής, επειδή όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, δεν
έρχεται να καταθέσει φυσικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά. Αυτό προκύπτει εφόσον χρειαστεί εκ των υστέρων. Μείωση λοιπόν και του χρόνου και του κόστου αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, στο ελάχιστο δυνατό. Αντικειμενικοποίηση κατά το δυνατόν των κριτηρίων αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω συγκεκριμένων δικτών, οι οποίοι είναι κοινοί για όλους, οι οποίοι είναι δημόσια προσβάσιμοι από όλους, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για την διαφάνεια του συστήματος. Μεγαλύτερη λοιπόν διαφάνεια κατά την αξιολόγηση. Ένταξη μετά τον έλεγχο και τη βαθμολογική κατάταξη της τεκμηρίωσης. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό από όλα, είναι η προσπάθεια την οποία κάναμε το προηγούμενο διάστημα και η οποία στέφθηκε τελικά από επιτυχία και είναι αυτό κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουμε μαζί με τα νέα προγράμματα, της δημιουργίας καταψηφιστικών λογαριασμών, escrow accounts, μέσω των οποίων θα μπορούν σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν πάρα πολύ γρήγορα, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα τιμολόγια, την προκαταβολή των προγραμμάτων. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την παροχή ρευστότητας στα προγράμματα και μέσω αυτών στην πραγματική οικονομία πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με όλα τα αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος. Αυτή είναι μια, θέλετε, ήταν ένα αίτημα διαχρονικό όλων των παραγωγικών φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το οποίο νομίζουμε ότι την χάνει πολύ θετικής ανταπόκρισης. Ο σχεδιασμός τον οποίο περιέγραψα προηγουμένως σε σχέση και με το περιεχόμενο των προγραμμάτων αλλά και με την αλλαγή της καινοτομίας τις οποίες εισάγουμε στις ίδιες τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ κατατείνουν και τα δύο αυτά σε μια βασική, αν θέλετε, πολιτική διαπίστωση, η οποία είναι εξής. Για μας τα προγράμματα των διαθροτικών ταμείων θα πρέπει να ξεφύγουν από μια λογική της απορρόφησης για την απορρόφηση. Βεβαίως δεν υποτιμούμε καθόλου την ανάγκη να υπάρξει πλήρης χρησιμοποίηση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό άλλωστε αγωνιστήκαμε τους προηγούμενους μήνες και γι' αυτό είχαμε και τα αποτελέσματα που είχαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως αυτό. Θα έλεγα όμως ότι η απορρόφηση αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Για να μπορέσουμε, δεδομένων των εξαιρετικά πιεστικών συνθήκων στο σύνολο της οικονομίας, βάσει των οποίων καλούμαστε να λειτουργήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε εκείνα τα αναπτυξιακά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα τα οποία θέλουμε από το Πρόγραμμα Διεθνωτικών Ταμείων, κοινώς τα λεφτά να πιάσουν τόπο και όχι να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που είδαμε πόρους δισεκατομμυρίων να δαπανώνται και τελικά τα πλαπλασιαστικά ωφέλη να είναι πολύ λιγότερα το αναμενωμένο. Κριτήρια επιτυχίας λοιπόν στη νέα προγραμματική περίοδο δεν θα είναι μόνο οι δείκτες απορρόφησης. Κριτήρια επιτυχίας θα είναι, και έτσι και εμείς θα πρέπει στο τέλος να, αν θέλετε, και η δουλειά μας να αξιολογηθεί, θα είναι η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, η δημιουργία νέων επιχειρηματικών παραγωγικών δομών, η αποτελεσματικότητα στην ενίσχυση δομών κοινωνικού κράτους, ο οποίος καλούμαστε μέσω του ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσουμε και αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτά είναι τα ποιοτικά κριτήρια βάσει των οποίων πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων των διεθνωτικών ταμείων. Σε σχέση ειδικά με το 2016, από το ποιοτικό να επιστρέψω στο ποσοτικό, οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει μέσω και του κρατικού προϋπολογισμού, αποτυπώνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό 2016, για τους πόρους οι οποίοι μέσω των προγραμμάτων διεθνωτικών ταμείων θα διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία είναι 6,75 δισεκατομμύρια από το συγχρηματοδοτούμενο και εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 6 δισεκατομμύρια είναι το συγχρηματοδοτούμενο και 750 είναι το εθνικό. Συν 1,25 δις από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω συνεργασιών με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και μέσω βεβαίως των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε.
πρέπει να είναι σαφές ότι η πόλη του ΕΣΠΑ είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, αλλά βεβαίως η πόλη του ΕΣΠΑ είναι επιπερασμένη. Άρα δεν μπορούν να αποτελέσουν, αν θέλετε, θεραπεία δια πάσα νόσο. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, χρειαζόμαστε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και η λογική των νέων προγραμμάτων ακριβώς έρχεται να ενισχύσει την ανάγκη μόχλευσης αυτών των πόρων για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και άλλους δημόσιους πόρους, εθνικούς και διεθνείς, αλλά βεβαίως και ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό, σε σχέση κυρίως με το ζήτημα των δημόσιων πόρων. Ξέρετε, πάγια διαχρονικά θέση μας στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι, και εξακολουθεί να είναι, δεν υπάρχει, και ιστορικά αυτό εξηγείται, δεν υπάρχει ξεπέρασμα της κρίσης χωρίς μια ευρύτατη κινητοποίηση ενός ισχυρού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Σε αυτή τη λογική, παρότι βεβαίως οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εντός των οποίων καλούμαστε να λειτουργήσουμε είναι πάρα πολύ ισχυροί, όπως όλοι γνωρίζουμε, παρόλα αυτά όμως, ήδη στον προϋπολογισμό του 2016, αποτυπώνεται αυτή η τάση για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, όπου, αν θέλετε, και προ-κρίσης, ειδικά στην πενταετία 2005-2010, είδαμε, παρότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας έτρεχαν με πολύ γοργούς ονομαστικούς ρυθμούς, είδαμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ειδικά το εθνικό του σκέλος να μειώνεται τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Αυτή η τάση θεωρούμε ότι πρέπει να αντιστραφεί και με αυτή τη λογική του συγκρατικού προπολογισμού του 2016 υπάρχει μια πρώτη απόπειρα για αυτή την αντιστροφή με ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 5,5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με το 2015. Έχουμε πλέον ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως προανέφερα, στα 6.750.000.000 εκατομμύρια, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες, γιατί, όπως είπαμε και πριν, το ΕΣΠΑ δεν λειτουργεί εν κενό, δεν λειτουργεί σε ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά επηρεάζεται και επηρεάζει τις συνολικές εξελίξεις, βεβαίως, στην οικονομία. Άρα και οι πρωτοβουλίες, όπως είπαμε πριν, όπως η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η δημιουργία του νέου αναπτυξιακού ταμείου, ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα παρουσιαστεί και αναλυτικά από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, τον Λόιτο Λαμπριανίδη. Και βεβαίως, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, η έναρξη της συζήτησης για το χρέος είναι ζητήματα τα οποία θα επηρεάσουν και την πορεία υλοποίησης, την πορεία ολόκληρης οικονομίας, άρα και την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων διεθνών ταμείων. Εδώ λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό, ένα τελευταίο σχόλιο. Όπως είπα και στην αρχή, οι δείκτες της οικονομίας και, αν θέλετε, η απορροφητικότητα την οποία έδειξε και το ΕΣΠΑ στους τελευταίους μήνες, έχει να κάνει βεβαίως και με τη δουλειά που έγινε στο Υπουργείο μας, αλλά έχει να κάνει και με τη συνολικότερη κατάσταση της οικονομίας, δείχνουν ότι η οικονομία δείχνει αξιοσημείωτα δείγματα αντοχής σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Στόχος στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι να ενισχυθούν αυτές οι τάσεις σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Άρα και για να συνδέσω, κλείνοντας, αν θέλετε, την δουλειά την οποία κάνουμε στο Υπουργείο μας για τον σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων, απαραίτητη συνθήκη για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός τον οποίο σκιαγράφησα πριν και να πιάσουν τόπο τα χρήματα του ΕΣΠΑ, είναι να μπορέσουμε να πάμε σε πολιτικές πιστωτικής επέκτασης και να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο των πολιτικών της λιτότητας και αναπαραγωγής της ύφεσης που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η μάχη λοιπόν, η οποία δίνεται αυτές τις μέρες και στη διαπραγμάτευση για ζητήματα πάρα πολύ κρίσιμα, είναι σημαντική και βεβαίως γιατί πρέπει να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα μιας κοινωνίας η οποία όλα τα τελευταία χρόνια είναι γονατισμένη, αλλά και βεβαίως και με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε στο βαθμό του εφικτού αυτές τις πολιτικές λιτότητες και να δώσουμε τη δυνατότητα στην οικονομία να ενισχύσει τις τάσεις ανάκαμψης που έχει εμφανίσει το προηγούμενο διάστημα.